Κύριε Κατσότη, αν και δεν έχετε άμεση, απλά ας το κρατήσουμε, μην γίνει προσωπικό δηλαδή το θέμα. Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε ευθύνη, δεν έχετε. Κύριε Πρόεδρε, το έκανε προσωπικό ο κύριος Βρούτσης. Ναι, δεν έχετε εγώ ευθύνη, είμαι το είπα. Σχεδόν 40 χρόνια εργαζόμενος στον τουρισμό και ήμουν εκεί και ως εκπρόσωπος, να το πω έτσι, του κόμματος που δηλώνεται με τη συμπαράσταση σε αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά και σαν εργαζόμενος στον τουρισμό τόσα χρόνια. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το θέμα και ήμουν εκεί, στον τόπο του εγκλήματος, να το πω έτσι, ούτε εντολές έδινα. Ήταν 45 σωματεία σε όλη την Ελλάδα που εχθές συνειδητοποιούνταν. Αυτά δεν είναι κομματικό στρατός του ΚΚΕ. Είναι εργαζόμενοι, καμαργέρες, σερβιτόροι, μάγειρες, λατζέριδες, αυτούς που τους καταδικάζει στην πείνα και στην εξαθλίωση η κυβέρνηση με την πολιτική της. Είναι αυτοί που μέχρι τώρα δεν έχουν να επιβιώσουν ούτε μία μέρα, που γυρίζουν από εδώ και από εκεί να πάρουν δανεικά. Και να μας πει ο Υπουργός Εργασίας πότε δέχτηκε σωματεία. Πότε τα δέχτηκε. Και με το πάμε τότε 35 συνδικαλιστές τους έστειλε στα δικαστήρια και ακόμα τα τελευταία, τέλος πάντων, καθάρισε η υπόθεση και τώρα πάντα ερμητικά κλειστές οι πόρτες του Υπουργείου Εργασίας για το σωματεία για να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να ζητήσουν τα αιτήματά τους. Να πούν τις θέσεις τους. Αλλά βέβαια, προτιμά τον ΣΕΤΕ, τον ΣΕΒ, τους εμπόρους, από αυτούς καθοδηγείται, αυτών των εξιώσεων υλοποιεί εδώ τα αιτήματά τους και όλο το πλαίσιο που έχει νομοθετήσει, ιδιαίτερα του Υπουργείου Εργασίας και την προηγούμενη περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση ο ίδιος Υπουργός και τώρα δεν υπάρχει ένα αίτημα που να μην έχει ικανοποιήσει. Και το αίτημα των ξενοδόχων για μη επαναπρόληψη φέτος των εργαζομένων είναι αίτημά τους και έρχεται τώρα με μια νομοθετική ρύθμιση που δεν την έχει δώσει στη δημοσιότητα. Είπε χθες σε αντιπροσωπεία των εργαζομένων η κυρία Σατινάκη ότι θα αντιμετωπίσει την επαναπρόληψη όσων έχουν κάνει αίτηση. Σας ρωτάω στην Άξο, πού είστε εσείς, ποιος έχει κάνει αίτηση, ποιος εργοδότης, αν θέλετε, δεν εκβιάζει τους εργαζόμενους να μην πάνε στα σωματεία τους, όπως λέει ο νόμος της Συλλογικής Σύμβασης, να κάνουν αίτηση μέσα από τα σωματεία τους. Αυτούς τους παίρνουν κάθε χρόνο. Ποιος δεν θα αξιοποιήσει σήμερα τη μη αίτηση, τη μη υποβολή αίτηση από τα σωματεία, για να πούν ότι εμείς δεν έχουμε κανένα εργαζόμενο, δεν έχουν υποβάλει αίτηση. Θα καλύψετε λοιπόν όλους αυτούς τους εργαζόμενους που ήταν στη Σαπιδέλτα πέρυσι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι με το σύστημα Εργάνη μπορείτε να βρείτε ποιοι ήταν αυτοί που ήταν πέρυσι που εργαζόταν. Άρα λοιπόν τι θα κάνετε, θα είναι ενεργή η σύμβασή τους φέτος. Θα εξασφαλιστεί ότι αυτοί αν δεν δουλέψουν θα είναι σε αναστολή με αυτό τουλάχιστον που ορίζει η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, την αποζημίωση ειδικού σκοπού με την κάλυψη της ασφάλισής τους. Αυτοί οι εργαζόμενοι που θα είναι σε αναστολή θα εξασφαλίσουν φέτος το Ταμείο Ενεργείας για το χειμώνα τους. Κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, εάν δεν έχουν όλοι το Ταμείο Ενεργείας και δεν αναστέλλεται αν δουλεύουν, αν δουλέψουν το Ταμείο Ενεργείας, τότε λοιπόν δεν υπάρχει καμία προστασία για αυτούς τους εργαζόμενους. Εμείς αυτό ζητάμε. Επίδομα ενεργείας για όλους τους εργαζόμενους, γιατί αλλιώς δεν εξασφαλίζεται. Ή του ειδικού σκοπού. Αυτό που λέμε. Επαναπρόληψη όλων. Ειδικού σκοπού αποζημίωση μέχρι εκεί που λέτε εσείς τέλος Σεπτέμβρη, αλλά πέρα από εκεί όμως όλοι στο Ταμείο Ενεργείας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μέχρι να πιάσουν δουλειά την επόμενη περίοδο. Μόνο έτσι μπορούν να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που πέρυσι κιόλας 22 δις ευρώ ήταν τα έσοδα στον τουρισμό, αυτοί τα βγάλανε, χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε τίποτα. Κουφάρια είναι τα ξενοδοχεία τώρα, χωρίς τους ξενοδοχοϋπάλληλους, οι πιστικές επιχειρήσεις χωρίς τους εργαζόμενους, είναι κουφάρια. Αυτοί λοιπόν έβγαλαν τα 22 δις πέρυσι, αυτοί τα 120 δις, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια. Πού πήγαν αυτά, εξαϊλώθηκαν, πού πήγανε. Δεν πήγαν στις τσέπες αυτών των μεγάλων ιδιαίτερα επιχειρηματικών ομίλων που σήμερα σας καλούν εδώ να μην τους πιέζετε να λειτουργήσουν, που θέλουν να μην λειτουργήσουν γιατί έχουν, λέει, κόστος λειτουργίας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Εμείς λοιπόν σας καλούμε
εδώ με αυτή την ερώτηση να προστατέψετε αυτό το δικαίωμα που ορίζεται από τους νόμους και από τις συλλογικές συμβάσεις και να μην τις καταργήσετε. Γιατί εσείς θα καταργήσετε ουσιαστικά τη συλλογική σύμβαση αν δεν προστατέψετε τους εργαζόμενους και δεν εδώ εφαρμόσετε αυτό που λέει ότι είναι, πρέπει να επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις και αν δεν λειτουργήσουν να ισχύσει η αναστολή με ό,τι αυτό σημαίνει για την προστασία των εργαζομένων.